Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα μετά από ερώτημα παράκληση φίλου που είπε ωραία η σειρά που έχει κάνει με το πώς έλεινε ψαράκι που σε βρίσκω, πώς σε πιάνω, μου ζήτησε να αναφερθώ στο μουγκρί. Έτσι, λοιπόν, το μουγκρί είναι ένα ψάρι όπως και η σμέρνα που το σώμα του μοιάζει πάρα πολύ με τα φίδια της τεριάς. Και το μουγκρί πολλές φορές τον μπερδεύουν με τα χέλια. Βέβαια έχει διαφορές στο σώμα, είναι πιο χοντρό από το χέλι, δεν έχει λέπια καθόλου όπως τα υπόλοιπα ψάρια, είναι μακρόστενο, έτσι. Μπορεί να φτάσει και τα 20 κιλά, υπάρχουν μεγάλα μουγκριά κάτω από τα 100 μέτρα, έτσι. Και πολλές φορές πιάνονται σε μπαλαδοκαθετές ή σε καθετές για βλάχους, τέρατα μουγκριά. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια κάτω στο νησί, ένα μουγκρί που είχαν πιάσει ήταν γύρω στα 12-12,5 κιλά, ένα γομάρι. Και συνήθως το κεφάλι του είναι μικρό αναλόγως με το σώμα του. Του αρέσει να κρύβεται μέσα σε σχισμές βράχων. Όσο πιο σκοτεινές γίνεται, πολλές φορές κάποιοι που χρησιμοποιούν φακό, έτσι, δεν κατάκρινω κανένα, μην μπερδευτούμε, για να φέξουν στις τρύπες μέσα για σαργούς ή ροφούς ή σικιούς, το βλέπουν να τους κοιτάει με τα γουρλωμένα τα μάτια, άφοβο, έτσι. Εγώ πιστεύω σαστισμένο από το απότομο φως. Και συνήθως το ραχιό πτερύγιο αρχίζει πάνω από το θωρακικό, συνεχίζεται ως την ουρά, μονοκόμματα και είναι μαλακό με στενό περιθώριο μαύρο. Το σώμα του καλύπτεται από βλένα και όταν πιάσεις μουγκρί, ειδικά με το ψαροντούφεκο, η φόρμα σου αν το κουβαλήσεις απάνω σου βρωμοκοπάει, έτσι έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά αυτή η βλένα. Και τα μουγκριά ζουν κοντά στις ακτές, όπως σας είπα, μέσα σε σχισμές βράχων, μέσα σε τρύπες. Πολλές φορές πολύ μεγάλα μουγκριά ενεδρεύουν στις λιμενοβραχίονες και είναι η αιτία που όταν κατεβάζουμε κανένα ψάρι, κανένα πολυάγκιστρο, το βλέπουμε να κόβεται. Δεν είναι μοναχασμένα, είναι και τα μουγκριά, έτσι. Λοιπόν, το συνήθως βάθος που κυμαίνουν τα ψάρια αυτά όταν μεγαλώνουν λίγο είναι από 20 έως 100 μέτρα. Αλλά έχουν βρεθεί και μουγκριά έχουν πιάσει σε μπαλαδοκαθετές 600 και 700 μέτρων. Οι επιστήμονες λένε ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 1000 μέτρα. Τα μουγκριά τρέφονται συνήθως με ψαράκια και κυνηγάνε κατά προτίμηση τη νύχτα. Δεν έχουν μεγάλη ταχύτητα όπως η σμέρνα για να κυνηγήσουν τα θύματα τους και βασίζονται στην όσφρησή τους. Και στα μεγάλα μάτια, στην ώρα που συγκεντρώνει και το πιο μικρό φως των αστεριών και μπορεί να κυνηγήσει με αυτόν τον τρόπο, επειδή είναι σαρκοφάγα, χταπόδια, σουπιές, ψαράκια, καλαμάρια, τα πάντα, έτσι, ό,τι βρει. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν βάζουμε παραγάδι με ασπροδόλια ή ψαροδόλι, ο μούγκρος, ο δρόγκος είναι πάνω, ειδικά σε μέρη που κρατάνε πολλά. Και αυτό που έμαθα, δεν το ήξερα ψάχνοντας μέσα στο διαδίκτυο, είναι ότι το μουγκρί, το θηλυκό, γεννάει μία φορά μόνο στη ζωή του. Άμα γίνει περίπου 5 χρόνων σε βαθιά νερά και κάνει περίπου 1 εκατομμύριο αυγά, έτσι. Λοιπόν, που σιγά σιγά έρχονται προς τα ρηχά και δρεώνονται ανά περιοχές. Λοιπόν, σπάνια θα δούμε δυο μουγκριά στην ίδια τρύπα. Είναι μοναχικά ζώα και ζευγαρώνουν μόνο όταν οριμάσουν σεξουαλικά, περίπου στα 5 χρόνια. Λοιπόν, πώς ψαρεύουμε τώρα τα μουγκριά? Τα μουγκριά ψαρεύονται κατά λάθος ή εξ επίτηδες με ψαροντούφεκο. Βέβαια θα πρέπει να ξέρεις τα θαλάμια ή να κάνεις χρήση του απαγορευμένου φακού ή να είσαι τυχερός να το βρεις να είναι σε κανένα θαλάμι που δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο ήλιος και να είναι έξω-έξω, να χωνεύει τη βραδινή ηλία που έχει πιάσει. Ή αλλιώς θα ψαρεύουμε νύχτα με πετονιά και παραγάδια,
που τα λέμε και μουγκροπαράγαδα, έτσι. Ή όταν ρίχνουμε casting και βάζουμε, όπως είπα, καλαμάρι, πλοκάμι ή σουπιά, κομμάτι ή ψάρι, για άλλα ψάρια βέβαια, και μας κάθεται το μουγκρί. Το χρώμα του τώρα του μουγκριού είναι, όταν είναι μικρό, είναι σαν διάφανο, και όσο μεγαλώνει η πλάτη του παίρνει ένα μπλε μαύρο χρώμα και η κοιλιά του άσπρο. Λοιπόν, καλό είναι, έτσι, όταν πιάνουμε το μουγκρί, επειδή έχει μια τάση να χτυπιέται, να δέρνει πολύ άσχημα και να δαγκώνει και το στόμα το έχει πολλές σειρές μικρά δοντάκια, βέβαια δεν πρόκειται να σκόψει δάχτυλο ή χέρι όπως η Σμέρνα, να το σταθεροποιούμε με κάποιο τρόπο, με κάποιο καμάκι ή πατώντας το με το πόδι, και να του κόβουμε στο σβέρκο απάνω μέχρι το κόκαλο, για να σταματήσει και για να μην βασανίζεται κιόλας στο κακόμοιρο. Έτσι. Λοιπόν, επειδή το σώμα του είναι σαν φίδι, έχει και αυτό την μορφολογία στα οστά του όπως τα φίδια της ταιριάς, δηλαδή έχει πάρα πολλά μικρά κοκαλάκια, και υπάρχει μια λύση για να αποφύγουμε αυτά τα μικρά κοκαλάκια, να το αρμέξουμε, τουλάχιστον έτσι λένε οι παλιοί. Στη Σμέρνα, εγώ που το δοκίμασα, δεν πιάνει το άρμεγμα. Στο μουγκρί που έχω δει να το αρμέγουνε με δυο καλάμια και σύρμα, είδα ότι όντως η ουρά του, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ήταν κόκαλα ή κρέας που κατέβαινε, έτσι, φάρδινε και το κόψανε, και μετά που το βάλαμε στα κάρβουνα πάνω, δεν είχε κόκαλα. Εγώ που έχω χτυπήσει μουγκριά, που δεν τα έχω αρμέξει, είναι πολύ καλά για να τα κάνεις σούπα, δένουν τη σούπα, και μάλιστα οι Γάλλοι στην μπουγιαμπέσα, στην ψαρόσουπα τη γαλλική, βάζουν πάντα ένα κομμάτι από χοντρό μουγκρί, από μεγάλο μουγκρί. Κάποιοι άλλοι τρώνε το σηκώτι του, που είναι πολύ μεγάλο αναλογικά με το σώμα του, και θα πρέπει να το γδάρεις. Το δέρμα του έχει μια πολύ περίεργη μυρωδιά και είναι και η βλένα απάνω, και όσο και να το πλύνεις, μωρέ, και με αλάτι να το βάλεις και στη σόδα να το βάλεις, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η βλένα εύκολα. Οπότε το γδέρνεις. Ή η άλλη λύση είναι να το κάνεις λιώκα αυτό, να το βάλεις, που περάσεις με ξύδι απάνω, να το βάλεις στον ήλιο και μετά να το ψήσεις στο κάρβουνα όπως και τα χταπόδια. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, φίλε μου και φίλοι μου, όσοι ενδιαφέρεστε για να ασχοληθείτε με το ψάρεμα του μουγκριού, προσέξτε γιατί δέρνει πολύ άσχημα. Εγώ και ο ξαδερφός μου είχαμε πολύ κακές εμπειρίες και πλέον τα αποφεύγω, αλλά καμιά φορά μ' αξίζει ο κόπος, όπως λέω εγώ, είναι μεγάλο, το μαζεύω. Λοιπόν, ένας εύκολος τρόπος για να τα πιάσεις, να τα προσελκύσεις όπως και τις μέρνες, είναι να λιανίσεις ψάρια τα οποία έχεις αφήσει τουλάχιστον 4-5 ώρες να μποχάρουν στον ήλιο, να ανάψουν όπως λέω εγώ, για να μυρίζουν ακόμα περισσότερο. Τα περνάς από ένα τρίφτη ή τα κομματιάζεις πολύ καλά με μαχαίρι, τα χτυπάς με λίγο θάλασσα και αυτό το ψαροζούμι το βρωμερό το ρίχνεις σε περιοχές που φαντάζεσαι ότι ενεδρεύουν μουγριά και σμέρνες, και μετά από λίγο, ειδικά νύχτα, ακούς τα πλατσουρίσματα που έρχονται. Ανάβεις ένα καλό φακό και με ένα καμάκι στο χέρι ή με μια μπετονιά που στην άκρη να έχει σειρματόσχηνο, γιατί δεν ξέρεις θα σου έρθει σμέρνα ή μουγκρί, ρίχνεις το ψαροδόλι, το κομμάτι, και όπως είναι τρελαμένα από την οσμή, τα βουτάς. Ευχαριστώ που με βλέπετε, να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια σας.